Hello Snowflake, σήμερα θέλω να σας δείξω μια αγαπημένη τεχνική η οποία μπορώ να πω ότι με έχει σώσει αρκετά όταν δεν έχω χρώματα, και αυτό είναι το dipping με ημιμόνιμο όμως αντί με ρητίνη. Ουσιαστικά τι κάνουμε, περνάμε βάση διάφανη ημιμόνιμου και μπορούμε να βουτήξουμε τον ήχη σε σκόνη ακριλικού, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και μια ήπια φυσική ενίσχυση, καθώς με το ακριλικό το τζέλ μπορεί και σκληραίνει λίγο παραπάνω. Εδώ πέρα φτιάχνω τώρα ένα χρωματάκι πιο ανοιχτό λιλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την αφαίρεση. Τα νύχια αυτά είναι περίπου 3 εβδομάδων, είναι ενίσχυση φυσικού, αλλά επειδή το κορίτσι μας από εδώ ασχολείται τελευταία με τον κήπο, έχουν καταστραφεί, οπότε πρέπει επιγόντως να τα βγάλουμε. Θα αφαιρέσω σχεδόν όλο το υλικό, γιατί γενικά είναι και παλιό, έχουν περάσει 3 μήνες. Οπότε πάμε και αφαιρούμε και το χρώμα και την ενίσχυση με το ακριτζέλ που έχω κάνει πριν. Γενικά είναι καλό να φοράμε πάντα γάντια, οτιδήποτε και αν κάνουμε, για να προστατεύουμε και τα νύχια μας. Φροντίζω να κάνω γρήγορες κινήσεις και να ανασηκώνω συχνά τον τροχό για να μην προκαλώ θερμότητα. Έχω κόψει τα νύχια, τα έχω κάνει κοντά, θα τις τα κάνω σχεδόν σύριζα, και πάμε τώρα και τα λιμάρω, ξεκινάω από την άκρη προς το κέντρο μία φορά, προς μία κατεύθυνση, για να τα κάνω κυκλικά. Η δουλειά που κάνει, και επειδή χρησιμοποιεί γάντια, το κυκλικό, το στρογγυλό μάλλον αυτή τη στιγμή είναι το πιο ταιριαστό και το πιο βολικό. Τώρα λοιπόν, έχω κάνει την ενίσχυση φυσικού, δεν έχω βάλει ακριτζέλ επειδή θα σκληρύνει αρκετά με το ακριλικό από πάνω. Έχω βάλει όμως βάση ημιμόνιμου, αυτό που λέμε reinforced gel, μπορείτε να το βρείτε σαν graphene. Γενικά είναι οι βάσεις οι οποίες σου επιτρέπουν να χτίσεις και λίγο νύχι. Οπότε έχω βάλει αυτή που είναι πιο σκληρή. Και προτού την πολυμερίσω αυτή τη βάση, βάζω έτσι από πάνω, ρίχνω λίγο από το ακριλικό για να κάτσει το χρώμα. Τεινάζω λίγο τον ήχη. Και πάμε και στη δεύτερη στρώση. Στη δεύτερη στρώση μπορείτε ή να ξαναβάλλετε το ίδιο reinforced gel, το ημιμόνιμο το πιο ενισχυμένο, ή μπορείτε να βάλετε κανονική βάση ημιμόνιμη. Προτού ρίξετε από πάνω το ακριλικό, μπορείτε να γυρίσετε το χέρι λίγο ανάποδα για να κάτσει πιο καλά το χρώμα, να πάρει σωστή καμπύλη, και έπειτα να προχωρήσετε στο χρώμα του ακριλικού.
Με αυτόν τον τρόπο τα νύχια είναι πιο ενισχυμένα, αλλά δεν είναι τόσο σκληρά όπως θα ήταν αν βάζαμε ακριτζέλ, ακριλικό ή απλό τζέλ. Είναι λίγο πιο μαλακά, λίγο όμως. Αφού τα πολυμερίσω, περνάω και μία τελευταία στρώση βάσης, χωρίς να βάλω από πάνω ακριλικό, και μετά αφαιρώ την κολοδουσία και μπαφάρω την επιφάνειά τους. Θα περάσω τώρα ένα blossom gel. Είναι αυτό το gel το οποίο το διαφημίζουν πολύ για τα λουλούδια που ανοίγει ουσιαστικά. Κάθε εταιρεία το ονομάζει κάπως αλλιώς. Τις περισσότερες φορές το λένε blossom. Τώρα ανάλογα πώς θα το βρείτε στο εμπόριο. Περνάω λοιπόν μια τέτοια στρώση στα δύο νύχια που θέλω να κάνω το σχέδιο. Και κανονικά αυτό το σχέδιο θα έπρεπε να γίνει με μελάνι, με ink, για να φαίνεται έτσι λίγο πιο καλό, αλλά επειδή δεν είχα τα συγκεκριμένα χρώματα, θα αυτοσχεδιάσουμε. Δεν θα βγει το ίδιο, θα βγει όμως παραπλήσιο με το σχέδιο που θέλαμε να κάνουμε. Οπότε σε κάποια σημεία τώρα θα βάλω το χρώμα που θέλω και θα το αφήσω για λίγο να κάτσει για να απλωθεί για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα θα πάω και θα το πιέσω έτσι κάπως τα μποναριστά για να το ανοίξω λίγο παραπάνω. Και έπειτα θα κάνω τυχόν διορθώσεις. Θα πολυμερίσω. Έχω αφαιρέσει την κολοδουσία και τώρα με ένα σημαίνιο χρώμα θα πάω και θα κάνω μία γραμμή τύπου αυτή που κάνουμε στο μάρμαρο. Πολυμερίζω ξανά και τώρα επειδή το ασημένιο μου δεν είναι τόσο έντονο και για κάποιο λόγο δεν είναι και πολύ κολλώδες για να περάσω φόιλ, θα βάλω από πάνω λίγο ημιμόνιμο, λίγο τζέλ μάλλον για φόιλ. Αφού το πολυμερίσω και αυτό, θα πάω και θα βάλω από πάνω φόιλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κολλήσει με πάρα πολύ επιτυχία, αλλά όσο υπάρχει τουλάχιστον έτσι λίγο που λαμπερίζει, με ικανοποιεί. Τέλος, θα περάσουμε top coat και θα σφραγίσουμε.
Και αφού κάνουμε αυτό, μπορούμε μετά να πάμε και να λιμάρουμε οποιοδήποτε σημείο έχει τρέξει και αν χρειάζεται να ξανασφαγίσουμε με top coat. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι εάν σας άρεσε. Bye!